για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, θέλουμε να πούμε πώς ακριβώς έχουν τα γεγονότα. Το ραντεβού το ζήτησαν οι αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης, που είναι στα μπλόκα στο νομό Θεσσαλονίκης, με τον Υπουργό για να συζητήσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν. Επικοινώνησε με τον Υπουργό, ο οποίος αμέσως δέχτηκε να γίνει αυτό το ραντεβού πραγματικότητα. Παρά το ότι το πρόγραμμά του σήμερα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, γιατί να θυμίσω ότι ήρθε το πρωί, ξεκίνησε με το συνέδριο του Economist, γύρισε στην Αθήνα, ξαναγύρισε το απόγευμα, κήρυξε τα γένεια της ζωοτέχνεια, ήρθε εδώ στη συνάντηση αυτή και συνεχίζει γιατί έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Ολλανδό Υπουργό, ο οποίος βρίσκεται εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε ο χρόνος για να γίνει αναλυτική συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Τσαφτάρης, ήρθε για να χαιρετήσει εδώ τους αγρότες του νομού Σερούν που είχαν έρθει εδώ και τους είπε ότι θα πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού με ηρεμία και με νυφαλιότητα στις αίρες για να υπάρχει άνεση του χρόνου για να γίνει αναλυτική συζήτηση. Προφανώς δεν το θέλαν, θεωρήσαν η ένταση, ο εκνευρισμός, η αναμονή και όλα τα σχετικά δημιούργησαν αυτά που είδατε. Θέλω να πιστεύω ότι η λογική γενικώς θα πιτανεύσει και ότι θα γίνει μια προσπάθεια να κλειστεί ένα ραντεβού έτσι ώστε να γίνει ένας διάλογος όπως αυτός με τους αγρότες της Θεσσαλονίκης που ακόμη συνεχίζεται. Ο κύριος Υπουργός πρέπει να φύγει γιατί έχει το ραντεβού με τον Υπουργό της Ολλανδίας. Απ' την άλλη όμως στο χώρο εδώ του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ο διάλογος με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κορασίδη, συνεχίζεται. Και βεβαίως θα συνεχιστεί και με τους τελοπαραγωγούς οι οποίοι περιμένουν επίσης. Νομίζω αυτά από μένα για τη διαδικασία. Δεν αρνείται κανένας το διάλογο. Κανένας. Ούτε εγώ. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε όλα τα ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε ενός κλάδου και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Δεν μπορεί όμως να γίνεται ανοργάνωτα και έξω από τα προγράμματα. Έχω κι εγώ είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα. Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Τέλειωσα με αρκετή ώρα και μάλιστα δεν καταφέραμε να τελειώσουμε με τις ομάδες που ήταν στην αίθουσα, που ήταν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής κλπ. Είπα ο ίδιος, αν πραγματικά δυσκολεύονται να έρθουν οι αγρότες των Σερών εδώ, να πάω ο ίδιος στα Σέρες και με τους τεφλοκαλλιεργητές και τους υπόλοιπους. Όπως ξέρετε, έχω γυρίσει και γυρίζω όλη την Ελλάδα και φυσικά δεν έχω κανένα πρόβλημα να συζητήσω και τα θέματα τα εξειδικευμένα που έχουν και οι άνθρωποι των Σερών. Δεν μπορεί όμως να γίνεται ανοργάνωτα, γιατί δεν μπορώ να υλοποιήσω ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αλλιώς θα αναγκάζουμε να κοροϊδέψω ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν τους όρισατε όλους μαζί. Δεν το όρισα εγώ, το όρισε ο κύριος Καράογλου. Το ραντεβού το ζητήσαν οι Θεσσαλονικείς και οι Χαλκιδικιώτες για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεν είναι τα προβλήματα κοινά για όλη την Ελλάδα. Κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τα ιδιαίτερα προβλήματα. Οι Θεσσαλονικείς μαζί με τους Χαλκιδικιώτες ζητήσαν ένα συγκεκριμένο ραντεβού. Ζητήσαν να είναι μόνοι τους με τον Υπουργό. Ήταν λογικό λοιπόν να δουν μόνοι τους τον Υπουργό. Δεν αρνήθηκε ο Υπουργός να γίνει η συνάντηση με τους Σεραίους. Απλά σήμερα, λόγω του ότι έχει το ραντεβού με τον Ολλανδό, δεν προλαβαίνει. Θα γίνει το ραντεβού. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Απλά υπήρξε μια ένταση χωρίς λόγο. Οι Σεραίοι θεωρούν πως ίσως τάξατε κάτι παραπάνω στους σημερινούς. Είναι γραμμένα αυτά που είπαμε. Απλά επεξηγούμε τις θέσεις μας. Θα πάτε στις αίρες μετά από αυτό που έγινε. Είπαν ότι ήσταν επιθύμητο. Δεν σας θέλουν. Πότε θα πάτε. Τώρα σας παρακαλώ. Μην κάνουμε τώρα για το διάλογο για τα ταπεινός και δεν μας θυμάει όλοι. Τι έγινε μέσα. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη εποχή. Συνεχίζουμε.